Και στο σημείο αυτό να καλησπέρισω εγώ τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλό σας βράδυ. Δεν είναι καλό βράδυ. Δεν είναι σίγουρα καλό βράδυ. Είδα ότι ήδη έχετε εκδώσει μια ανακοίνωση. Έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση, ευχαριστώ που την αναμεταδώσετε. Το μήνυμα που εμείς θέλουμε να περάσουμε είναι το μήνυμα της ενότητας του ελληνικού λαού. Διότι εδώ συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Είμαστε σε μια ημέρα που συζητείται ένας παράνομος αντισυνταγματικός φόρος για τα ακίνητα που πλήττει το σύνολο του ελληνικού λαού. Την ίδια μέρα έχουμε μια ροή, αν θέλετε, δικαστικών ενεργειών. Από τη μια μεριά ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσακαλώτος, παραπέμπεται για άρση συλλήλειας στη Βουλή κατά παράβαση κάθε δικονομικού κανόνα με βούλευμα, χωρίς να έχει προηγουμένως καν κληθεί ως υπόπτος. Την ίδια μέρα... Κύριε Καμένε, είναι σοβαρά αυτά που λέτε. Υπονοείτε ότι βλέπετε παρακρατική δράση, δηλαδή πίσω από ένα τέτοιο χτύπημα? Απόλυτη παρακρατική δράση. Την ίδια μέρα έχουμε την αποστολή από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς άρση της ασυλίας της δικής μου κατά παράβαση του άρθρου 20 του συντάγματος, δε του δικαιώματος ακροάσεως για άρση ασυλίας και για άσκηση ποινικής διώξεως. Την ίδια μέρα έχουμε την είδηση ότι 15 αστυνομικοί με προϊστάμενο της εισαγγελίας, τον κύριο Φούκα, μπαίνουν στο σπίτι του Μιχάλη Καρχημάκη για να βρουν δίθεν έγγραφο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατόπιν καταγγελία. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Όχι, να τελειώσω, αν θέλετε. Μισό λεπτό. Είναι ο Δημήτρης Τσιόδρας, κύριε Πρόεδρε. Καρχημάκη. Εγώ με τον κύριο Καρχημάκη είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι πολλά χρόνια. Όπου μπαίνουν στο σπίτι του για να ψάξουν να βρουν, λέει, δίθεν έγγραφο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που άσκησε κοινοβουλευτικό έργο. Δηλαδή, ενήργησε όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Και μπροστά στη γυναίκα του και στα παιδιά του ανοίγουν τα συρτάρια και ψάχνουν. Κύριε Πρόεδρε, ναι, αυτά τα γνωρίσουμε, έχουν μεταδοθεί από το πρωί. Αλλά αν μου επιτρέπετε, πώς βγάζετε ένα τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, να διατυπώσω ένα ερώτημα. Πώς βγάζετε τόσο εύκολα και λίγη ώρα αφότου έχουν όλα αυτά συμβεί ένα τέτοιο συμπέρασμα, πριν καλά-καλά δούμε τι έχει γίνει? Ποια είναι τα στοιχεία? Εδώ όλα δείχνουν οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας ως τώρα, έτσι. Ότι έχω το δικαίωμα, κλείνει προς το τρομοκρατικό χτύμα. Προφανώς, αλλά και εγώ έχω το δικαίωμα σας διατυπώσω ένα ερώτημα. Ο Μαράς καθερείται από την κυβέρνηση, από περιφερειακό σύμβουλος, κατά παράβαση, λέει, του νόμου περί των εκλογών μετά από 13 μήνες. Και την ίδια ώρα έχουμε κάποιους παρακρατικούς, οι οποίοι δολοφονούν ψυχρό δύο νέα παιδιά μπροστά από τα γραφεία μιας νεοναζιστικής οργανώσεως, διότι κάποιοι επιθυμούν, φαίνεται, στην πατρίδα την αποσταθεροποίηση, το αίμα, τον εμφύλιο πόλεμο. Εμείς λοιπόν το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους ανεξάρτητοι Έλληνες είναι το μήνυμα της ενότητας του ελληνικού λαού, της στήρισης του συντάγματος, της εφαρμογής των νόμων και παράλληλα της προσπάθειας στο να αποφύγουμε, στο να μπούμε σε ένα κλίμα έντασης που θα οδηγήσει στη διχόνοια και στο αίμα στην ελληνική κοινωνία. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι η ενότητα των Ελλήνων είναι εκείνη που μπορεί να επιτύχει το να αποφύγουμε αυτή τη μέγενση στην οποία έχει βάλει στην πατρίδα μας το καθεστώς των δανειστών, των πολιτικών. Κύριε Καμένε, ποια κέντρα φωτογραφίζετε? Ποια κέντρα ή ποιο κέντρο φωτογραφίζετε? Όταν μιλάτε για παρακρατική δράση, προφανώς βλέπετε κάποιον από πίσω. Ποιον βλέπετε λοιπόν? Πιστεύω, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα. Αν είχα συγκεκριμένα ονόματα, θα σας τα έλεγα και θα σας περιέγραφα. Θεωρώ όμως ότι εδώ πια βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης μιας δημοκρατικής χώρας, η οποία αυτή τη στιγμή δέχεται επίθεση και όσον αφορά το δημοκρατικό της πολίτευμα και το Σύνταγμα, αλλά και όσον αφορά την ηρεμία του λαού. Ναι, αλλά μιλάτε για ξένα κέντρα, μιλάτε για κέντρα που δρούν εντός συνόρων. Κοιτάξτε κάτι, στην πατρίδα μας τις εμφύλιες διαμάχες του ελληνικού λαού τις έχουν κατά καιρού σιγοντάρει και ξένα κέντρα. Δεν μπορώ να σου πω αν είναι ξένα η ελληνικά κέντρα, αλλά να δολοφονούνται δύο νέα παιδιά έξω από ένα έστω παράνομο κόμμα. Και την ίδια στιγμή να δέχεται επίθεση στο σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων και βουλευτές οι οποίοι αντιστάθηκαν στο καθεστώς των τραπεζών και της Τρόικας και των δανειστών,
Μου φαίνεται ιδιαίτερα περίεργο. Μακάρι να μην έχω δίκιο εγώ. Κύριε Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα της ενότητος, το μήνυμα του ότι ο ελληνικό λαός δεν πρέπει να παρασυρθεί από τέτοιου είδους ενέργειες και πρέπει να επικρατήσει η ομαλότητα στη χώρα, η σύμπνοια και η αντίδραση απέναντι σε αυτού του είδους τις πρακτικές. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ, κύριε Καμένο. Για να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ. Να λειτουργήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ, κύριε Καμένε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βεβαίως δρούν με τα δημοσιογραφικά κριτήρια και με αυτά θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.